Φυσικά, τι εκφράζει να πείτε. Ναι, όχι, ήθελα να πω και πώς ενεργεί. Τι δηλαδή, εκφράζει. Καλά, μέχρι εδώ εντάξει, ναι. Είναι ένα σύμβολο, ένα χάραγμα. Μπορεί να ήταν ναι. Εθνικό χάραγμα, μπορεί να ήταν πολιτικό χάραγμα. Μιλάμε τώρα για χάραγμα θρησκευτικό. Να πω δύο λόγια για το τι εκφράζει. Χωρίς και το πώς ενεργεί και το πώς θα ενεργεί. Ναι, χωρίς να αναφέρω ναι. Πηγές πατέρων. Είναι σαν ένας αντισταυρός, σαν ένα αντιβάπτισμα. Είναι μια άρνηση του μυστηρίου, της θαυρικής θυσίας και της Αναστάσεως του Κυρίου. Όπως λέγει συγκεκριμένα ο Ανδρέας Κεσαρίας, φανερώνει την επιμελημένη αμαρτία, δηλαδή την αύξηση και την επιμέλεια της αμαρτίας. Ο Ειρηναίος λέγει ότι στο Χ, δηλαδή 600, βλέπουμε την επί του Νόε τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Και σήμερα πάλι κατακλυσμός αμαρτίας. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν θέλετε να πείτε ότι θα είναι ένα σύμβολο θρησκευτικό αντίστοιχο κάποιου πολιτικού, παραδείγματος χάρη φασιστικού ή χιτλερικού, που βάζανε περιβραχιόνιο ή στο μέτωπο ή στο πηλίκιο ένα αγγυλωτό σταυρό. Συνεπώς, μια τέτοια δήλωση με το 666 είναι μια υποταγή ακριβώς. Ή μια αποδοχή σε, από πνευματικής τώρα πλευράς σε αυτή την περίπτωση. Που επιλέγεις το Σταυρό ή το 666. Και αφού ρωτήσατε για την πώς ενεργεί. Και ποιες είναι οι συνέπειες. Όπως τα όλα τα μαγικά σύμβολα ενεργούν με τη δύναμη δηλαδή, σαν να λέγαμε μαύρη μαγεία βουντού, μια και είναι και επίκαιρο, προσέξτε, εξαιτίας των γεγονότων που έχουν συμβεί. Και το έχουν αναφέρει οι εφημερίδες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα λοιπά, με μάγους στα σχολεία, με τόσα προβλήματα. Στην Κρήτη, εδώ στην Αθήνα, νεκροκεφαλές, οτιδήποτε. Και κάπως ο κόσμος έχει ποτιστεί αυτόν τον καιρό με προβλήματα μαύρης μαγείας. Όπως ακριβώς τα μαγικά σατανικά σύμβολα έτσι και αυτό παραπάνω από κάθε άλλο σύμβολο. Και οφείλω να κάνω μια αντιδιαστολή ενεργείας χάριτος και ενεργείας σατανικών δαιμονικών συμβόλων και το 666. Ναι. Ενεργεί από μέσα, διότι το θέλει να αντιδεχτεί την χάρη ο άνθρωπος, το κάθε μαγικό σύμβολο και αυτό το σατανικό σύμβολο, το 666, το χάραγμα του Αντιχρίστου, ναι. Που κρυπτογραφεί το όνομα, το χαρακτήρα, μάλιστα. Το έργο, τη φιλοσοφία, ναι. Τα πάντα, το βέλιγμα της ενημόσεως που φέρνει ο Αντίχριστος, αυτά δεν ενεργούν έτσι ακούσια. Χωρίς ναι. Να... Και ποιες είναι οι συνέπειες αν κάποιος αλλά το πάρει. Ενεργούν πιεστικά εκ των έξω. Τροπαδινά, όπως ναι. Γίνεται με την μαύρη μαγεία. Με μια μαγεία την οποία κανείς δεν θέλει, αλλά επηρεάζεται εφόσον του κάνουν τα ναι. Μαγεία. Και ποιες είναι οι συνέπειες, θα είναι δηλαδή αυτές οι συνέπειες. Λύει τον Χριστόν στον Χριστιανό. Μάλιστα. Τον αποχριστοποιεί, τον εξομοιώνει με τον Αντίχριστο και φέρνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου το βέλιγμα αυτό της ερημόσιος. Επομένως, καταργείται το πρόσωπο, καταργείται η ταυτότητα του ενός χριστιανού. Συνεπώς, θέλετε να πείτε, με συγχωρείτε, ναι, ότι το 666 θα χαράσετε αδιάφορα που ταυτότητα ή οπουδήποτε και θα επιδεικνύεται σαν σφραγίδα. Γνώρισμα σαν σφραγίδα Αντιχρίστου και γνώρισμα του εμπορευτέου, όπως μας είπαν και οι πατέρες και ο Εφραίμος Σύρος. Ναι. Γνώρισμα του εμπορευτέου. Ώστε να αγοράσει κανείς και να απολύσει, πρέπει να έχει κάρτες, να έχει τον barcode, να έχει το συνδυασμένο σαν προθεματικό ναι. Το 666. Μια άλλη ερώτηση, σας κουράζω, να τα έχετε αναλύσει πολλές φορές αυτά σε εκπομπές. Θα ήθελα να πω, μόνο αυτό είναι χάραγμα. Δηλαδή, ένα ενδεικτικό στοιχείο το 666 θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα σε δεδομένο θέμα. Δεν είναι μόνο αυτό και άλλα ήδη τέτοια χαράγματα. Υπάρχουν πολλά χαράγματα, πνευματικά, ηθικά, εσωτερικά και εξωτερικά. Εσωτερικό χάραγμα είναι η δέσμευση της βουλήσεως του ανθρώπου, της θελήσεως ναι. Και η κίνηση στο κακό ναι. Και η ακινησία στο αγαθό. Ναι. Αυτό είναι χάραγμα εσωτερικό. Εξωτερικό είναι πλην το 666 όλα τα άλλα σατανικά μαγικά σύμβολα που είδαμε όπως είπατε ότι πλεονάζει σήμερα αυτή η μαγική ναι. Σατανική θα λέγαμε κουλτούρα. Θέλετε να πείτε δηλαδή κουλτούρα. Ότι απάνω στα θέματα της ταυτότητα μας ή σε άλλα στοιχεία που αφορά την προσωπικότητά μας ή τον εαυτό μας δεν μας ενδιαφέρει μόνο το 666 αλλά και τυχόν τα άλλα καβαλιστικά και λοιπά σύμβολα που μπορεί να υπάρχουν. Τα πάντα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα εγώ. Ναι. Πού αποσκοπούν όλες αυτές οι μεθοδεύσεις. Μας δίνουν συγκεκριμένα τώρα, χωρίς να το θέλουμε, κάρτες κοινωνικής ασφάλισης, ετοιμάζουν τις ταυτότητες, ναι. Ειδικές λωρίδες, γραμμοκοσμήματα, ίνες, που και στις ίνες μέσα μπορεί να υπάρχουν από κάποιες ειδικές ίνες που περνούν χιλιάδες μέσα μηνύματα και αντιστρόφως, που ναι. Μπορούν να είναι από και να μας χμαλωτήσουν σε κάποια κέντρα παρακολουθήσεως. Πού οδηγούν όλα αυτά? Νομίζω ότι αυτό ήδη έχει απαντηθεί. Νομίζω ότι ήδη έχει απαντηθεί για τον εξής λόγο.
διότι καθοδόν καθώς μιλάγαμε, είπαμε ότι όλα αυτά έχουν κοινό χαρακτηριστικό ορισμένα στοιχεία, όπως τη λωρίδα την οποία υπάρχει, κάθε είδους ταυτότητα, ώστε τελικά να οδηγήσουν σε μία συγκεκριμένη μοναδική νούμερο, αυτό που είπατε, ή ΕΚΑΜ ή ΑΜΚΑ ή διεθνής παγκόσμιος κώδικας ατόμου. Δηλαδή σε μια υπερδικτατορία, σε ένα ολοκληρωτισμό που θα είναι πολιτικός, κοινωνικός, ρομποτοποίησης ανθρώπου, τηλεκατευθυνόμενος άνθρωπος. Και μπροστά σε αυτή την απειλή εμείς... Κινήσεων ταξιδίου που κινείται ο καθένας που πάει, γενικά ψυχοσωματικής καταστάσεως υγείας και κάθε τι που αφορά τον άνθρωπο σαν ένα τέλειο πιόνι σε μια παγκόσμια σκακιά. Ακόμη απειλούν και την θρησκεία μας, να μας αποπροσανατολίσουν, και βλέπουμε ότι μας φέρνουν εδώ στην πατρίδα μας έναν Μουν με την Εύα του. Αυτό είναι σε δημοσίευμα προχθεσινό, ναι. Βλασφημία της Παναγίας, η νέα Εύα, δηλαδή αντίχριστη, ψευδόχριστη, όλοι αυτοί θέλουν να παρελάσουν από εδώ, να θέσουν κανόνες, όρους, διδασκαλίες, να γίνουν νέοι χριστοί. Όλα αυτά λοιπόν τα φρούτα της νέας εποχής μας απειλούν. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω και με ένα άλλο τρομακτικό γεγονός, το οποίο έλαβε χώρα στο Βαλπαρέσο, στην Αμερική. Σε ένα κομπιούτερ βγήκε στο Βαλπαρέσο, βγήκε ένας σατανάς. Όταν τα κομπιούτερ λοιπόν τα ακουρδίζουν να λειτουργούν με 666 και αυτό να υπηρετούν τον αντίχριστο, είδου λοιπόν και ένας σατανάς που βγαίνει μέσα από... Όχι, αυτό φαίνεται τρομερά αστείο, όσο και να είναι, χωρίς να σας... Να το δω, αν επιτρέπετε να το δω, είναι... Δεν έχουμε χρόνο, μας πέρασε ήδη, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Μάλιστα. Πού θα καταλήγαμε λοιπόν εμείς να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα? Μάλιστα. Μετά από όλα αυτά, δηλαδή μας ετοιμάζουν ότι μια υπερδικτακτορία αντίχριστη, σατανική, που θα ελέγχουν το άτομο, τα έθνη, τους λαούς, τις κοινωνίες, τα πάντα, από σφαιρικότατα, χωρίς να υπάρχει στιγμή να ξεφύγει κανείς στο χιλιόστο. Πώς θα τοποθετούμε εμείς σε αυτά τα πράγματα? Επειδή όλα τα συμπεράσματα θα είναι δικά σου, όπως είχαμε πει και κάναμε μια κίνηση, εγώ μόνο ένα πράγμα θα πω για 10 δευτερόλεπτα, αν με επιτρέψετε. Θέλω να πω το εξής, ότι όλα αυτά τα θέματα στην αντίδραση, στην αντίσταση, αφορούν το κάθε άτομο μεμονωμένα. Και θέλω να δώσω και αυτό μήνυμα, ότι οι κάθε κυβερνήτες και οποιοδήποτε είναι απάνω, που μπορεί να εκβιάζεται ή να πιέζεται, πολύ τον βοηθάμε όταν τα άτομα της κοινωνίας αντιδρούν απάνω σε ορισμένα θέματα. Λοιπόν, το πρόβλημα μας είναι τώρα. Συνεπώς, το συμπέρασμα δικό σας. Οι κάρτες κοινωνικής ασφάλισης διανέμονται. Έχουν μπαρκότ, ναι. Έχουν και άμκα. Φακέλωμα και ίσως και χάραγμα του Αντιχρίστου. Είναι δυνατόν να δεχτούμε τέτοιες κάρτες εμείς? Ναι. Μετά, οι ταυτότητες αναγγέλλεται ότι θα δοθούν από 1η Ιανουαρίου. Δεν άλλαξε τίποτα. Παραμένει και η εκκρεμότητα για το θρήσκευμα. Ναι. Παραμένουν οι προδιαγραφές με τα γραμμοκοσμήματα, τα σχήματα, τη σύριδα στο σύστημα, με τη λωρίδα, με τα φακελώματα, με όλα αυτά. Γιατί περιφρονείται λοιπόν ο ελληνικός λαός? Ρωτάμε. Και την Εκκλησία λοιπόν παρακαλούμε και την προκαλούμε. Δεν θα ενημερωθεί ο λαός? Ή θα τον φέρουμε πρώτα τελεσμένο γεγονότος να πει: α, δεν μας ενημέρωσαν, τι κάνουν οι κληρικοί, τι κάνουν οι επίσκοποι? Λοιπόν, δεν πρέπει να γραφτεί ένα ενημερωτικό δελτίο, έστω τετρασέλιδο, να δοθεί στους πιστούς, έστω που θέλουν να προφυλαχτούν από αυτές τις παγίδες? Δεν πρέπει να γίνουν ομιλίες? Δεν πρέπει να γίνουν, μα για τις νέες εξελίξεις, κάρτες δίδονται και κανείς δεν ενημέρωσε. Και δυστυχώς κάποιοι που θεωρούνται ως θρησκευτική συλλογή τώρα αγωνίζονται μόνο για μεγάλους θρόνους δεσποτικούς. Και έχουν εγκαταλείψει τα εθνικά, τα θέματα της ταυτότητας, τα θέματα των καρτών. Τα έχουν εγκαταλείψει τελείως. Γίνονται τη στιγμή αυτοί που τα αγνοούν και εγκαταλείπουν τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, είναι θέμα ομολογίας πίστεως. Είναι θέμα πώς θα αντιδράσουμε και από νομικής πλευράς. Θα αρνηθούμε τον ΑΜΚΑ, ναι ή όχι? Θα αρνηθούμε τον ΕΚΑΜ που κρύβεται μέσα στις λωρίδες, ναι ή όχι? Θα αρνηθούμε αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλουν να μας φακελώσουν και να μας έχουν στα χέρια τους οι αντίχριστοι, ναι ή όχι? Έχουμε νομική προστασία? Έχουμε συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα? Θα τα υπερασπιστούμε εμείς, ναι ή όχι? Και τελικά θα ξεπεράσουμε αυτόν τον αποπροσανατολισμό στον οποίο μας ρίχνουν οι σιωνιστές και όλοι οι αντίχριστοι, να μαλώνουν θρησκευτικοί σύλλογοι και εκκλησίες και οργανώσεις? Ειδού το αποτέλεσμα της σφήνας που έβαλαν οι αντίχριστοι. Μαλώνουν οι πρώην φίλοι μας και συνεργάτες μας στους αγώνες, τώρα γίνονται εχθροί μας, εμάς τους φεϊκούν, εμάς κυνηγούν, αντί τον Αντίχριστο, αντί τις μεθοδεύσεις του Σατανά. Αντί να φτηριάζουν τα χαράγματα και κάρτες και ταυτότητες που διανέμονται. Εγώ θα ήθελα να προτείνω στους
και να κλείσω σε μισό δευτερόλεπτο, σε μισό λεπτό. Η Εκκλησία μας οφείλει να κινητοποιηθεί και να ενημερώσει όλο τον λαό. Υπεύθυνα και συγκεκριμένα. Ένα δεύτερο. Οφείλουμε να ξεπεράσουμε αυτή την διχόνοια και την διαίρεση, να ενωθούμε και να αγωνιστούμε για πατρίδα, για ορθοδοξία, για αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Να μην πάρουμε κάρτες με μπαρκόδ και άμκα, να μην πάρουμε ταυτότητες αντίχριστες. Και τελικά, με ομοψυχία και αγωνιστικότητα, να δώσουμε το παρόν στα μεγάλα μας εθνικά και πανορθόδοξα θέματα. Αγαπητοί τηλεθεατές, εν ολίγης κλείσαμε έναν κύκλο με τις έξι αυτές ομιλίες και δώσαμε μια σφαιρική ενημέρωση. Ας αγωνιστεί ο καθένας μας με πλέον το χέρι στην καρδιά του. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.